Όσον αφορά και τα τελευταία γεγονότα που έλαβε η χώρα στη Βουλή με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και με τον Προεδρείο της Βουλής, ποιο είναι το σχόλιο σας? Το σχόλιο ποιο είναι? Βλέπουμε ότι οι εν λόγω κύριοι, οι οποίοι είδαμε το εξής οξύμορο προχθές, ένας βουλευτής αρχικός κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, αριστερός, να κάνει μια επίκαιρη ερώτηση σε έναν υπουργό όχι φυτευτό, όχι ψηφισμένο, αριστερό, κύριος Ρουπακιώτης, για το θέμα του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου και να τους κάνει και τις κατάλληλες πάσες και ο πρόεδρος της Βουλής, που ήταν εκείνη τη στιγμή ο κύριος Δραγασάκης, άλλος ένας λαμπρός αριστερός. Και όταν η Χρυσή Αυγή στην επόμενη επικαιρότηση, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο βουλευτής μας, ήθελε να απαντήσει στα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας, είδατε τι είπε ο κύριος Δραγασάκης. Δεν μπορούν να κρύψουν, δεν υποκρίνονται πια, είναι ξεκάθαρο το τι συμβαίνει. Θεωρήσανε ύβρι το χαρακτηρισμό Μίστερ Τσίπρας, αλλά δεν χαρακτηρίστηκε ύβρι. Ο χαρακτηρισμός συμμορία από τον κύριο Δραγασάκη και από τους λοιπούς. Αυτή είναι, αλλά να ξέρουν ότι ό,τι και να κάνουν, ό,τι παρακρατικές μεθόδους και αν χρησιμοποιήσουν, η Χρυσή Αυγή ανεβαίνει, αυτοί όλοι διαλύονται και θα δούμε και το εξής οξύμορο. Κρατήστε το, σας το λέμε τώρα που είναι Μάιος του 2013, μετά από μερικούς μήνες ή μετά από ένα-δύο χρόνια όταν θα γίνουν εκλογές, όπου υπάρχει σοβαρότατο ενδεχόμενο σε κυβέρνηση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, αρκεί να μην είναι η Χρυσή Αυγή στα πράγματα. Και ο νόητο. Δεν μας αγγίζει τίποτα. Προχωράμε ακάθεκτα, είμαστε δεύτερο κόμμα και είμαστε καθοδόν για την πρωτιά. Οι προβοκατόρικες δηλώσεις και κινήσεις που γίνονται μέσα στη Βουλή από το λεγόμενο εισαγωγικό δημοκρατικό τόξο, γιατί στη Βουλή είμαστε και στην ελληνική κοινωνία συμβαίνει αυτό. Είμαστε εμείς και όλοι οι άλλοι απέναντί μας. Δεν μας τοούν, θα συνεχίσουμε. Απλώς πρέπει η αριστερά και η ελαφροδεξιά να καταλάβει ότι πλέον, όπως είπα και στη Βουλή κάποτε, είμαστε τα εγγόνια και τα παιδιά των νικητών. Την ιστορία σε αυτή τη χώρα τη γράψανε οι ηττημένοι. Πρέπει λοιπόν να πάρουν είδηση ότι από εδώ και πέρα, όπως λέει και ο λαός μας, άλλαξαν τα κόστια. Όσον αφορά για το σχόλιο που έγινε και τις φωνές του για το Χάιλ Χίτλερ, τι έχετε να πείτε για αυτό? Επειδή δεν φοράνε παντελόνια οι συνάδελφοι εντός εισαγωγικών βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί είπανε κάποιους χαρακτηρισμούς και τον εν λόγω χαρακτηρισμό και δεν τολμούσαν να το παραδεχτούν μετά και τα ρίχνανε στους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Ευτυχώς που τα πρακτικά της Βουλής απέδειξαν ποιος βουλευτής έλεγε χαρακτηρισμούς και δεν προλάβανε να γράψουν τα πρακτικά και τους χαρακτηρισμούς των υπολείπων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ακούγεται και μια γυναικεία φωνή να λέει τον ίδιο χαρακτηρισμό και στη Χρυσή Αυγή εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε γυναίκα βουλευτής. Ας ψάξουν καλύτερα να δούνε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι προβοκάτορες, είναι αυτοί οι οποίοι με ή χωρίς κουκούλες καταδεικνύουν. Είδατε τον κύριο Δραγασάκη που φώναζε να έρθει ο φρούραρχος, να έρθει ο φρούραρχος. Μιλάμε για σόβαρα πράγματα, εντελώς ασόβαρα πράγματα, όταν στο ελληνικό κοινοβούλιο έχουν γίνει πολύ χειρότερα θέματα, πολύ μεγαλύτερες κόντρες και πολύ χειρότερες εκφράσεις. Δεν υπήρξε έκφραση, δεν υπήρξε βομολογία, δεν υπήρξε ύβρις. Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ ακούστηκε, καλό είναι να εκτεθεί εκτός νόμου αυτό το ναζιστικό μόρφωμα. Το είπε ο κύριος Πάτσας. Είναι δεδηλωμένο, είναι γραμμένο στα πρακτικά. Το Χάι Χίτλερ το έχει πει ο Πάτσας. Από εκεί και έπειτα δεν θα απολογηθούμε για το κάθε νούμερο που έχει μαζέψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια αντίσταση μέσα στη Βουλή. Η Χρυσή Αυγή κάνει το καθήκον της δεκαετίες τώρα, νικηφόρους αγώνες στο πεζοδρόμιο, στους δρόμους και στις πλατείες όλης της Ελλάδος. Εδώ και ένα χρόνο κάνουμε και ένα πολύ επιτυχημένο κοινοβουλευτικό αγώνα, γι' αυτό και δεν μπορούν να μας πιάσουν από πουθενά.